Η Εύα Οικονόμου Βαμβακά στο πλαίσιο του 61ου Φεστιβάλ Φθινή στο Καρνάγιο, μια παράσταση για τα ψαροκάικα της Καβάλας και την ιστορία τους που τρεμοσβήνει τους Αιγύπτιους ψαράδες, εξερευνώντας το θαλάσσιο μονοπάτι, όπου ο νεκρός ταξιδιώτης του Παπαδιαμάντη συναντά έναν χαμένο ψαρά από την Αίγυπτο. Το Βάρδα Μπέ είναι μια ιστορία που μάλλον δεν θέλεις να ακούσεις, είναι μια παραγωγή του 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων. Είναι μια ιστορία που εξελίχθηκε 671 ναυτικά μίλια νότια του λιμανιού της Καβάλας στις όχθες του Νείλου, όπου συναντάμε το Έσμπερτ Ελμπόρκ. Στα καφενεία της ασφυκτικά γεμάτα για μόλις 4 μήνες το χρόνο ακούς συχνά ανάμεσα στο βόμβο της Ανατολής ελληνικούς ήχους. Είμαστε στο Καρνάγιο της Καβάλας, με μια παλιά αποθήκη. Είναι ένας υπέροχος χώρος, το διαμορφώσαμε για να μπει το κοινό. Και θα δούμε μια παράσταση που αφορά την πόλη μας. Είναι γραμμένη εδώ, κατά τη διάρκεια των προβών, και αφορά στους Αιγύπτιους ψαράδες που έχουμε εδώ και στο σπάσιμο των καϊκιών. Και γι' αυτό διαλέξαμε το Καρνάγιο σαν μέρος, γιατί εκτός από μέρος δημιουργίας είναι και μέρος σπασίματος. Ακολουθούμε την ιστορία ενός καϊκιού, του τελευταίου καϊκιού που φτιάχτηκε στην Καβάλα πριν από 21 χρόνια, το οποίο σπάει στη διάρκεια της παράστασης. Και μαζί με αυτό ακολουθούμε και μια ερωτική ιστορία ενός Αιγύπτιου ψαρά που δουλεύει σε αυτό. Sold out, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό, είναι τόσο συγκινητικό. Και μπήκε μία ακόμα παράσταση στις 11 σήμερα και είναι και αυτή sold out. Έχουμε τρεις παραστάσεις, χωράει μόνο 50 άτομα, οπότε 150 άνθρωποι θα τη δουν. Κάναμε και ανοιχτή γενική χτες. Οι παραστάσεις είναι σήμερα και αύριο, 8 και 9 Αυγούστου. Στην παράσταση παίζουν η Κατερίνα Σιμεωνίδου, η Κυριακή Μακέδου, ο Παύλος Σταυρόπουλος. Ακούγεται η φωνή του κυρίου Γκόνη, του Θοδωρή. Παίζει ένα ρόλο μόνο, που ακούγεται μόνο, αλλά είναι πολύ σημαντικό στην παράσταση. Την επιμέλεια φωτισμού σε όλο το χώρο έχει κάνει ο Βασίλης Αποστολάτος και τη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Σορότος. Εγώ έχω γράψει το κείμενο με τη βοήθεια των παιδιών, γιατί δουλέψαμε πολύ με αυτούς τους σχεδιασμούς. Έχω κάνει τη σκηνοθεσία και κάνω και ένα μικρό ρόλο.